μέρα. Να είστε καλά. Πρώτη μέρα μετά από 10 χρόνια. Είναι μια μέρα συγκίνησης. Ξεκινάμε τη δουλειά από τώρα. Έχω καλέσει όλους τους συνεργάτες για να μπορέσω να ενημερωθώ σωστά. Να δω τι γίνεται και με την πίεση στα νοσοκομεία, με την πανδημία και την γρήπη. Θα πάνε όλα καλά, θα τα φτιάξουμε όλα καλά, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Έχω έρθει με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ όρεξη. Είμαι και δεν είναι και μνημονιακά χρόνια όπως την προηγούμενη θητεία σας. Είμαι σε ένα γνώριμο περιβάλλον και όσον χθες εδώ στην τελετή παράδοση παραλαβής, πιστεύω θα είδατε την πολύ θερμή αγκαλιά των στελεχών και των υπαλλήλων του Υπουργείου στην επιστροφή μου εδώ. Τους αγαπώ, τους ευχαριστώ. Όλα αυτά τα χρόνια που είχα φύγει, η αλήθεια είναι, είχα κρατήσει επαφή με τους ανθρώπους εδώ. Κάποιο σχόλιο ρωτάει ο Παναγιώτης Στάτσης για τον Πολάκη, για τον κύριο Πολάκη, για αυτά τα οποία σχολίασε χθες. Ναι, ναι, ο κύριος Πολάκης είναι βουλευτής αντιπολιτεύσεως, πρώην πρώτος υπουργός υγείας. Για ό,τι θέλει να ενημερωθεί θεσμικά από μένα, είμαι στη διάθεσή του. Δεν έχει νόημα μια τώρα αντιπαράθεση Άδωνη Πολάκη, δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Τώρα το κόσμο τον ενδιαφέρει να μπορέσουμε να φτιάχνουμε τα νοσοκομεία. Τις αποφάσεις που είπατε χθες ότι θα λάβετε. Ποιες θα είναι? Το πρώτο που θα θέλω να ασχοληθώ σήμερα είναι κυρίως την πίεση στα νοσοκομεία, το άμεσο από την πανδημία και από τη γρήπη. Να δούμε λίγο τα ζέοντα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε. Να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Η κυρία Γαπηδάκη έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με των εμβολιασμών. Οι εμβολιασμοί φέτος είναι αρκετά αυξημένοι σχέση με πέρσι, είναι περίπου 35.000 πάνω από πέρσι, όμως σημαντικά χαμηλότερο από την εποχή της πανδημίας. Η κοινωνία μας, παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου, φαίνεται ότι χαλάρωσε λίγο στο θέμα της πανδημίας. Η πανδημία όμως, όπως το πετύχει, είναι ακόμα εδώ. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ να τη στηρίξω αυτό που κάνει. Έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, την αγαπώ πολύ, την εμπιστεύομαι και θέλω να είμαι μαζί της. Τι έχει το πρόγραμμα για σήμερα? Θα συναντηθείτε με τους υπηρεσιακούς, θα ενημερωθείτε? Σήμερα θα ενημερωθώ με όλη την ομάδα, θα δω τους πάντες. Ξέρετε, εγώ όταν μπαίνω σε ένα Υπουργείο, βλέπω τους πάντες και αυτό που πρέπει να κάνω. Μας ανησυχούν οι αυξήσεις των κρουσμάτων τώρα αυτές τις ημέρες? Με ανησυχούν με την έννοια ότι υπάρχει μια πίεση στα νοσοκομεία μεγαλύτερη και ο κόσμος ταλαιπωρείται. Όχι με ανησυχούν ότι θα έχουμε αυτά που ζήσαμε πριν από 3 χρόνια, αλλά είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Φαίνεται ότι είναι στην κορύφωσή του. Είναι η επίπτωση μετά τις γιορτές, τα οικογενειακά τραπέζια και όλα αυτά. Αλλά το παρακολουθούμε. Το μήνυμά σας σε αυτόν που είναι στο νοσοκομείο, που περιμένει στην ουρά, στην αναμονή, σε αυτόν που ταλαιπωρείται καθημερινά, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες από την προηγούμενη θητεία σας, τώρα έχετε μια μεγαλύτερη ευχέρεια. Έχω έρθει, πραγματικά σας το λέω, θέλω τη μέρα που θα φεύγω, γιατί οι υπουργοί κρινόμαστε όχι τη μέρα που ερχόμαστε, κρινόμαστε τη μέρα που φεύγουμε. Θέλω τη μέρα που θα φεύγω, ακόμα να λέει ναι, είδαμε μια σημαντική αλλαγή. Έχουμε μικρότερες αναμονές, έχουμε λιγότερα ράτσα, έχουμε καλύτερα νοσοκομεία. Είναι βαρύ αυτό, γιατί πολλοί το έχουν επιχειρήσει. Σας είπα τι θέλω να κάνω. Θα με κρίνω, θα φεύγω. Γενικά στα υπουργεία που πήγα, όταν έφυγα, καλύτερα τα αυτά. Πράγματα, ελπίζω και εδώ. Εντάξει, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.